κατάλληλο για όλους. Λαβρερένια, βρέχει παντελόνια πρωινιάτικα. Δεν κλείνει το ρημάδι. Θα σε πρισμένη, αγάπη μου. Πρωί είναι, Κώστα μου, το βράδυ πρίζομαι. Θα έχει πίσω πλήσιμο, δοκίμασε άλλο. Αν δεν μπήκε αυτό, εγώ βγήκα. Αγάπη μου, είσαι όμορφη και τσουμποτή. Είμαι τσουμποτή. Όχι, καρδούλα μου, δεν εννοούσα αυτό. Δεν εννοούσα ότι είσαι τσουμποτή. Εννοώ ότι μένει σε κοκαλιάρα, σαν τις ανορεξικές που γυρνάνε στους δρόμους. Άσε με, σε λίγο θα έρθει η Greenpeace να με σώσει. Θα με δουν οι άνθρωποι και θα νομίζουν ότι ξεβράστηκα στη ταιριά. Δεν θέλω να μιλάς έτσι για τη γυναίκα μου. Η γυναίκα σου είναι όρκα. Μια χαρά είναι, έτσι μ' αρέσει. Εσένα σ' αρέσω έτσι για να μην κοιτάνε οι άλλοι, το ξέρω. Γι' αυτό με παχαίνεις. Εγώ σε παχαίνω, βρε. Αν ποιος. Πώς δηλαδή, σε ταΐζω κρυφά στον ύπνο σου. Όχι, αλλά παραγγέλνεις όλες αυτές τις αηδίες. Πίτσες, σουβλάκια, χάμπουργκερ, μου σοκολάτα και όλα αυτά μετά τις 10 το βράδυ. Πέφτουμε μετά για ύπνο, κατσικώντε το λίγο. Θα παραγγέλνω πριν τις 9. Έλα ρε Κώστα, δεν είναι η ώρα το πρόβλημα. Πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας. Μια χαρά είναι η διατροφή μας. Εγώ έχασα 2 κιλά. Αν δεν τα έχασες. Εγώ τα έχω. Κοιτάζω και σκέφτομαι παλιά στις αρχές. Ποιες αρχές, τις δημιουργίες του κόσμου? Όχι, βρε. Τις σχέσεις μας. Τότε που ήμασταν φοιτητές, υπήρχαν μέρες που δεν σηκωνόμασταν από το κρεβάτι. Κωστά, και ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Κάναμε ό,τι κάναμε και μετά σηκωνώσαι ένα τσουπ, 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 τσουπ. Και μου φέρνες πρωινό. Τι πρωινό ήταν αυτό? Φρυγανιές με βούτυρο και μέλι. Να οι μαρμελάδες, τα αυγά, τα βραστά. Τα κρουασάν με τη σοκολάτα, την αχνηστή. Πού τρώγες και ήταν? Ρε σηκώ στα βαλτός είσαι. Πρέπει να κάνω δίαιτα, λέμε. Εγώ δεν χωράω στο πεντάγωνο και εσύ κάθεσαι και μου λες για σοκολάτες και βούτυρα και κρουασάν. Βόηθα λίγο την κατάσταση. Εντάξει, ρε Ρένια μου, εγώ δεν το λέω για τα φαγιά. Εγώ λέω την κίνηση που κάνες τότε. Ποια κίνηση? Να, που πήγαινες και μου έφερνες πρωινό στο κρεβάτι, βρε. Τι είδε, μωρέ? Θέλει πρωινό στο κρεβάτι ο Πασάκας μου. Ναι, το πεθύμισα. Θέλει. Θέλει πολύ. Από αύριο να κοιμάσαι στην κουζίνα, αγάπη μου. Τι είναι αυτό? Το φαγητό σας, αγάπη μου. Το οποίο είναι? Κοκκινιστούλι που αρέσει και του μπαμπά. Σκέτο? Όχι, με πουρέ. Πουρές είναι αυτό τώρα? Ναι, τον έφτιαξα με το γάλα που αφήσατε. Άντε, καλή όρεξη. Λυγίσαμε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Για τη δίαιτα, λέω.
Μια χαρά πάει η δίαιτα. Και η σοκολάτα? Την ξέχασα ανοιχτή ο Νικόλας από το πρωί. Και η ζαχαρίτσα? Η ζαχαρίτσα ο Μπούμπης. Ο Μπούμπης το βρωμόσκυλο ανέβηκε και κοίτα εδώ τι έκανε, αν είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ο Μπούμπης λείπει. Έχει βγάλει βόλτα τον μπαμπά. Άντε ρε Μπούμπη, άντε ρε. Κάντα να τελειώνουμε να πάμε σπίτι μας. Κάντα εδώ, έλα. Κάντα, έλα, κάντα μη μας δικάνει ψάτη. Έλα ρε Ράμπο. Έλα, πάρ' το Ράμπο. Μαζέψου, κοντά. Ναι, γεια σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, η σαλάτα του Κυπουρού έχει μέσα και τυρί? Έχει, Ναι, όχι, δεν θέλω. Έχει πολλές θερμίδες το τυρί. Καλά, τότε φέρτε μου μία... μία μου σοκολάτα. Σκηνή 17, αεροδρόμιο, εσωτερικό νύχτα. Μην μπεις στο αεροπλάνο, Κλέρι. Μην το κάνεις. Χάρη! Δεν μπορώ να μείνω, Αλέξανδρε. Τίποτα πια δεν με κρατάει εδώ. Τι έπαθες, παιδί μου, σε σπίτι μπαίνεις. Σιγά, βρε. Δεν μπορώ έτσι, δεν γίνεται. Μην μπεις στο αεροπλάνο, Κλέρι. Μην το κάνεις. Δεν μπορώ να μείνω, Αλέξανδρε. Βρε, Χάρη, προσπαθώ να δουλέψω. Βρε, Χάρη. Χάρη, αγόρι μου. Χάρη, προσπαθώ να συγκεντρωθώ να δουλέψω. Κλείσε αυτό το πράγμα επιτέλους. Τι σε πειράζει, αφού πάντα μουσική δουλεύεις. Ακριβώς με μουσική. Αυτό το πράγμα δεν είναι μουσική. Αυτά είναι παιδικά ποιηματάκια με κλαβατσίμπανα. Δεν ξέρεις από τέχνη, γι' αυτό μιλάς. Βρε, Χάρη, δεν σου έδωσε 100 ευρώ να πας να πάρεις Walkman. Τι Walkman, παπά, σιγά μου πήρες και γραμμόφωνο. Αυτό το μαραφέτ. Βάλε εκεί πέρα να ακούς τα κλαβατσίμπανα. Ορίστε, ευχαριστήθηκες τώρα. Μην αρχίσεις με την μπάλα. Η μπάλα έξω από το σπίτι. Βρε, Χάρη, τι έκανες. Έλα, Ρενάκι μου. Έλα, τι έκαναν πάλι. Φωτιά, κατεδάφιση. Όχι, όχι, εντάξει. Τι εντάξει, δηλαδή, σπάσανε μια τζαμαρία. Σκέτη με κεφάλι. Σκέτη. Σκέτη, γιατί με πήρες τότε. Να μωρέ, Ρενάκι, έχω κολλήσει εδώ πέρα σε μια σκηνή και σε πήρα μήπως με ξεκολλήσεις. Ρε, σηκώστα. Όχι, όχι, είναι εύκολο, το έχεις. Η σκηνή είναι στο αεροδρόμιο. Αυτή θέλει να φύγει και αυτός θέλει να την κρατήσει. Πες κάτι ωραίο να της πει, να την ψήσει. Φύγε και μην κοιτάξεις πίσω, θα με δεις να κλαίω και δεν το θες, δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Πού να με πάρει ο διάολος. Έλα, βρε, Ρενιά, την έχω γράψει 1000 φορές αυτή την άτακα. Κάτι πιο ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό. Ας της πει τότε, φέρε μου ένα after save από το duty free. Τώρα με κοροϊδεύεις. Ρε Σικώστα, έχω δουλειά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα με τους διαλόγους. Σου ρίχνω μπετά στο γιαπί. Ναι, πες μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εντάξει, αγάπη μου, συγγνώμη. Έχουν γίνει τα νεύρα μου κρόσια με αυτή τη δίαιτα. Ξέρεις τι είναι να μαγειρεύω για εσάς κοκκινιστά όλη μέρα και εγώ να τρώω σκέτες σαλάτες και το βασανιστήριο. Ναι, αγαπούλα μου, θα τρώμε κι εμείς πιο ελαφριά να μην ζηλεύεις. Μια μου σοκολάτα. Τι μου σοκολάτα, Ρένια μου. Light. Αυτή είναι η δίαιτα που θα κάνεις. Εντάξει, Κωστάκη, τι θες να κάνω, λίγησα. Και καλά έκανες. Μετά μην αναρωτιέσαι γιατί πάχυνες. Καθόλου δεν αναρωτιέμαι, ξέρω πολύ καλά γιατί πάχυνα. Γιατί έφαγα τα χρόνια μου μαζί σου.
Μπαμπά, πάμε για παγωτό. Φύγε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Χάρη. Όχι, δεν είναι η ώρα για παγωτό τώρα. Θα φας παγωτό όταν θα έρθει η μαμά. Μα ρε μπαμπά, δεν κάνει να βλέπει η μαμά παγωτά. Σε παρακαλώ, Χάρη, σε εγκαιτεύω. Άσε με, αγόρι μου. Πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να παραδώσω επεισόδιο και δεν έχω γράψει αράδα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρω τι θέλεις. Θέλεις λίγο ζάχαρη για να τονώσεις τη σκέψη σου. Πάμε να χτυπήσεις ένα παγωτάκι και να δεις πώς θα σου έρθει. Ρε Χάρη, μη με βασανίζεις, αγόρι μου. Φύγε και άσε με στον πόνο μου. Άμα σε βοηθήσω να γράψεις, θα με πας. Με δουλεύεις, ρε πειραχτήρι. Εσύ να με βοηθήσεις. Φύγε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε κάτω. Γιατί δεν κατάλαβα. Καλλιτέχνης δεν είμαι. Για λέγε, τι γράφεις. Οκ. Θα σου πω περίπου το ρεζουμέ της σκηνής. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Η πρωταγωνίστρια είναι έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο. Και ο πρωταγωνιστής πρέπει να της πει κάτι για να την κρατήσει κοντά του. Ναι. Το πιάσες. Κατάλαβα. Ωραία. Πες κάτι. Κάτι σχετικό με αεροδρόμια, με αεροπλάνα. Θέλεις κάτι καλό. Ωραία. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Άντε, γράψου, τελείωνε. Και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Τελικά εσύ είσαι ταλέντο, ρε. Λες να γίνεις σεναριογράφος κι εσύ. Παναγιά μου. Καλό. Πώς το σκέφτηκες? Ρε μπαμπά, είναι στίχη από Στερεονόβα. Ξέρεις, παιδικά τραγουδάκια. Με κλαμπά τσίμπαλα. Μαμά. Παιδί μου. Να κάνω κι εγώ δίαιτα. Δεν τη χρειάζεσαι τη δίαιτα, αγάπη μου. Μια χαρά δυνατούλης είσαι. Γαμώτο. Δεν μιλάμε έτσι. Εγώ όμως τη χρειάζομαι, γιατί έχω κάνει μπάκα. Είμαι καλλιτέχνης. Πρέπει να προσέχω τη σιλουέτα μου. Γι' αυτό θα φάω μόνο τις πατάτες. Άμα θες να προσέχεις, θα φας μόνο το κοτόπουλο. Γαμώτο. Τι είπα. Και τα δύο θα τα φας. Χρειάζεσαι και πρωτεΐνη. Πάντως η εκκλησία λέει Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία. Μωρή, τι έξυπνο παιδί έχω εγώ. Ωραία, Πέμπτη είναι σήμερα. Θέλετε αύριο να σας κάνω φακές. Μπράβο, ηλίθιοι. Θα μείνουμε δύο μέρες νηστικοί. Έλα, αφήστε τις αηδίες και τρώτε. Μήπως να ψήναμε λίγο καλύτερα το κοτοπουλάκι. Μα τι αγαπώ, μια χαρά ψημένο είναι το κοτόπουλο. Τι λες ρε μαμά, εδώ κοντεύει να μου φέρει τις πατάτες. Ευχαριστώ. Κωστάκο μου, δεν πρόλαβα να μαγειρέψω, φτιάξεις κάτι στα παιδιά. Ναι, γεια σας, θέλω 5 πίτσες. Θέλω 6 σουβλάκια, θέλω 6 πατάτες και κέτσα κόβω. Περίμενε λίγο. Ρε Χάρη, δεν είδες το σημείωμα. Έχω παραγγείλει. Τι κάνεις? Θα μαγειρέψω. Γιατί ρε μπαμπά? Για να φάμε. Αυτό τι είναι που δεν θα φάω και καθόλου? Αυτή η γλώσσα σου. Αφού βλέπεις ρε μπαμπά ότι η κουζίνα δεν σε θέλει, τι το παλεύεις? Τι λες βρε, σας πληροφορώ ότι ο πατέρας σας είναι μεγάλος σεφ. Την τελευταία φορά που δήλωσε σεφ, έκαψες μέχρι και τη σαλάτα. Σου λέει κάτι αυτό? Τότε δεν ήξερα, τώρα έμαθα. Διότι η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως. Και παθήσεως η συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ο πατέρας δεν επέμενε, δεν θα πετύχαινε τίποτα στη ζωή του. Ωχ, άρχισε ο λόγος του μπαμπά. Μόνο επειδή επέμενα πέτυχα. Και έγινα τόσο πετυχημένος σεναριογράφος και συγγραφέας. Δεν είναι τυχαίο που το βιβλίο έκανε τόσες επανεκδόσεις. Άμα είναι αυτό που σε απασχολεί, μην αγχώνεσαι. Και το φαγητό σου θα έχει πολλές επανεκδόσεις. Μπαμπά, ξανασκέψου το. Ας σε κάνω την κουτάλα. Είμαστε όμπλοι. Είμαστε όμπλοι. Ας το Χάρη, θα παραγγείλουμε καμιά πίτσα. Ξεχάστε το. Θα φάτε και θα πείτε και ένα τραγούδι. Αθές και τραγούδι. Κάτσε να δούμε τι θα ταιριάζει. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Σβήνει το κατήλι μου. Μια ωραία πεταλούδα να πούμε. Είσαι εκτός θέματος. Έλα εδώ βρε. Εμείς θα μαγειρέψουμε μαζί. Όχι. Μήπως να παίζαμε καλύτερα. Με το μαγείρεμα δεν το έχεις. Είδες από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Σταματήστε βρε, δεν μπορώ να σ' ακούω. Η μαγειρική θέλει καλή ενέργεια, όχι γκρίνια. Άντε, φύγετε. Μπαμπά, είσαι σίγουρος θα μαγειρέψεις? Ναι, τελείωσε. Σε πειράζει να καλέσω το φίλο μου τον Μιχάλη τον Μπέρμπερι να φάει μαζί μας? Τι λες, αγόρι μου, βεβαίως θα τον καλέσεις. Αυτός δεν είναι, ρε Χάρη, που σου κατέβασε τα παντελόνια στην εκδρομή του σχολείου? Ναι, γι' αυτό θέλω να τον καλέσω. Το φαγητό του μπαμπά θα είναι η εκδίκησή μου.
Έχει μανιτάρια? Όχι. Πιπεριές? Όχι. Έχει σουσάμι? Λίγο. Δεν το τρώω. Για σταματήστε. Ο μπαμπάς κουράστηκε πολύ και θα το φάμε. Τι ακριβώς είναι, αγάπη μου? Είναι μοσχαράκι με δαμάσκινο, κουσκούς και αχλάδι. Μοσχαράκι με αχλάδι? Εμένα τόσο καιρό γιατί μου φωνάζετε να φάω πρώτα το φάει και μετά το φρούτο? Γιατί έτσι συνηθίζεται, Νικόλα μου, αλλά σε κάποιες συνταγές συνδυάζουν το αλμυρό με τις πιο γλυκές γεύσεις, κατάλαβες? Νουβέλ κουζίν. Τι κάνεις τώρα εκεί? Νουβέλ κοφρέ. Φέρ' το εδώ. Τι διαβάζεις με τόση αφοσίωση? Αγάπη μου, σκεφτόμουν ότι πρέπει να πάμε κάπου ένα Σαββατοκύριακο. Να πάμε Disneyland. Όποτε πηγαίνουμε οι δυο μας, περνάμε τέλεια. Ναι, εγώ είχα στο μυαλό μου κάτι πιο παραδοσιακό. Κατάλαβα. Πάλι στη θεία σου στο Ζούμπερι θα τρέχουμε. Όχι, ρε Σικώστα. Ένα ελληνικό χωριό είχα στο μυαλό μου. Κατάλαβες, να πάμε τα παιδιά, να δουν τα ζώα από κοντά, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Αυτή την έρμητη φύση λυπάμαι. Έλα, ρε Κώστα, σοβαρά μιλάω. Τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί τελείως από το φυσικό περιβάλλον. Καθόλου. Τα παιδιά μας μια χαρά τα πάνε με τη φύση. Ναι. Yeah. Η δασκάλα ζωγραφικής του Νικόλα του ζήτησε να ζωγραφίσει μια κότα. Και? Το παιδί ζωγράφισε 4 μπούτια. Ε? Σε κουτί. Να πάμε. Να πάμε γρήγορα πριν του ζητήσει να ζωγραφίσει κανένα ψάρι. Λες να καρφωθούμε με τις ψαροκροκέτες? Θα μας φέρουν την πρόνοια στο σπίτι, παιδί μου. Γιατί μου γράφει πάνω στο τάπερ? Για να βρίσκουμε τα φαγητά πιο γρήγορα. Είναι πολύ οργανωτική. Τι κάνεις εκεί? Θα το κολλήσω στην εξώπορτα. Έτσι θα μας βρίσκει πιο γρήγορα τα βράδια. Λοιπόν, άντε μάγκες. Πλακώστε την πίτσα πριν έρθει η μαμά και μας πάρει χαμπάρι. Μα ρε μπαμπά, δεν έχει πιπεριές. Αφού δεν τις τρως. Ναι, αλλά μ' άρεσε να τις βγάζω. Τι γίνεται, Ορκαλία? Έλα, σταμάτα, μην κοροϊδεύεις. Ορίστε, έχασα 135 γραμμάρια. Δεν μπορεί κάπου το γεύμα. Α, μη μου κάτσε με από τον τζόφερ. Ανέβα πάνω, να δούμε πόσο είσαι εσύ. Παράγω. Ανέβα, ρε. Πόσο λέει? Μπαμπά, δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά είτε ρουφάς τη γυλιά είτε όχι, το ίδιο θα γράψει. Το ξέρει αυτό, αγάπη μου, αλλά αν δεν ρουφήξει τη γυλιά δεν βλέπει τη γράφει ζυγαριά. Πόσο λέει? Άστο, δεν θες να ξέρεις. Ψοχόλιασες! Μη χειρότερα! Έλα, έλα, καμάρι μου, έλα, λεβέντη μου, άνοιξε το στόμα σου. Όχι. Ωραία, παιδιά, τι έχω πάθει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να φας. Έχεις μείνει πετσί και κόκαλο. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Θες να σου φτιάξω ένα αυγό? Όχι, όχι, να μου κάνεις τη χάρη. Δεν δεχόμαστε δικές παραγγελίες. Θα φάει ό,τι υπάρχει στο τραπέζι. Μπορείς να μην παρεμβαίνεις, σε παρακαλώ. Το παιδί θα φάει ό,τι θέλει. Κοφρέ το θέλω. Λούσου τα τώρα, φιλελεύθερε παιδαγωγέ. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Αγόρι μου, κοφρέτα θα φας εφόσον φας όλο σου το φαγητό πριν, εντάξει? Όχι. Έλα, έλα, σε παρακαλώ, φάει αυτή την μπουκίτσα. Ορίστε, την κόβω στη μέση. Είναι πιο λίγο. Ορίστε, έλα, φάει, φάει. Όχι. Θες να σου τηγανίσω πατάτες? Όχι. Θες κοτοπουλάκι? Όχι. Να σου φτιάξω μια ωραία φρουτοσαλάτα? Όχι. Θες ένα σκατό? Ωραίος τρόπος. Νικόλας Μοντεσόρι, 1-0. Ωραία. Θα κάνουμε άλλη παιδαγωγική προσέγγιση.
Δεν θα σηκωθείς από το τραπέζι αν δεν φας δυο μπουκές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νιώθεις ωραία που παίζεις με το φαγητό σου και με τα νεύρα μου, ε! Μπα, προτιμώ να παίξω με το χάρι. Νικόλα μου, ξέρεις πως λέγεται αυτό, αχαριστία. Να έχεις τόσο ωραίο φαγάκι και να μην το τρως. Το ξέρεις ότι τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε. Πεινάνε! Γιατί τους μαγειρεύει ο μπαμπάς. Τώρα αυτό δεν είναι αστείο, Νικόλα. Αλήθεια σου λέω, στην Αιθιοπία τα παιδάκια πεθαίνουν από την πείνα. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, τρώγε. Ναι, δηλαδή, μαμά, αν φάω εγώ, αυτά θα χορτάσουν. Πες μας, βρε αγάπη μου, με το τσιγκέλι στα βγάζουμε. Τι είπε η γυναίκα? Τι να σου πω, ρε μαμά, επαγγελματικός προσανατολισμός και έτσι. Τι είναι κάθε επάγγελμα, τι προοπτικές έχει. Αυτά. Μπράβο, αγόρι μου. Εσύ ποιο επάγγελμα διάλεξες? Σκέφτομαι δημοσιογράφος, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Λαμπρίδα, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Πώς ακριβώς? Θα σου δίνω συνέντευξεις. Α, μα αυτό ήταν το όνειρό μου. Να πάρω συνέντευξη από το θηρίο. Έχω αλλάξει γνώμη για το θηρίο. Τελικά θα γίνεις Ντέμις Ρούσος? Ποιος είναι αυτός? Ο Ντέμις Ρούσος είναι. Τελικά θα αλλάξω χώρο. Νομίζω ότι η μουσική έχει κορεστεί. Δηλαδή η hip hop. Νομίζω ότι τελικά θα με κερδίσει η ηθοποιία. Όχι, όχι, χαριθοποιία! Εκεί πεθαίνουν τα παιδάκια! Ηρέμησε, αγάπη μου. Στην Αιθιοπία πεθαίνουν τα παιδάκια. Στην ηθοποιία πεθαίνουν οι μεγάλοι. Πρόκεισες. Τα παιδάκια στην Αφρική! Τα παιδάκια στην Αφρική! Μια χαρά είναι, αγάπη μου, τα παιδάκια στην Αφρική. Κοιμούνται τέτοια ώρα. Έλα να κοιμηθείς κι εσύ. Έλα να χαρίσω ότι αγαπάς, αγόρι μου. Έλα. Γαμώ την παιδαγωγική σου, ρε Ρένια. Τι του λες του παιδιού? Τι να κάνω, ρε Σικώστα. Πάνω στην απελπισία μου έπαιξα το χαρτί της Αιθιοπίας, αφού δεν έτρωγε. Σωπα, τουλάχιστον τότε κοιμότανε. Τα παιδάκια στην Αφρική! Τα παιδάκια στην Αφρική! Ναι, αγοράκι μου, ναι. Λούκα! Μόνο στην Αφρική πεθαίνουν. Ή πεθαίνουν και αλλού. Η Αφρική έχει μικρότερο προσδόκιμο ζωής λόγω κακών συνθήκων διαβίωσης, ελλιπούς σύτησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Χάρη, μόνο στην Αφρική πεθαίνουν. Εγώ έχω ακούσει ότι πολλοί πεθαίνουν και στην Ψάθα. Έλα, έλα, φύγατε από το κρεβάτι μου, ε! Χάρη, έλα, έλα, σήκω, έφυγες. Καλά. Εντάξει, κοιμήθηκαν. Ναι, αφού υποσχέθηκα στον Νικόλα ότι μέχρι να ξημερώσει δεν θα πεθάνει κανείς. Να βρε, Ρένια, μια ζωή μπούρδες λες τα παιδιά. 153.000 άνθρωποι την ημέρα πεθαίνουν στον πλανήτη. Τα παιδιά μας θα ζουν μέσα σε μια φούσκα που ξαφνικά θα σκάσει το πρόσωπό τους. Κωστάκι, με βλέπεις? Νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ. Αν δεν με αφήσεις, θα αναγκαστώ να αθετήσω την υπόσχεση που έδωσα στο παιδί και να σε σκοτώσω. Εντάξει. Κι εγώ αγχωμένος είμαι. Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και στη σωματική. Ειδικές μελέτες λένε. Δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά. Καληνύχτα. Μαμά! Το σιρόπι το έχεις. Ποιο σιρόπι? Το σιρόπι που τους δίναμε την άνοιξη για τις αλλεργίες και πέφτανε ξερά. Είσαι με τα καλά σου, ρε Σικώστα, και μετά λες για τις δικές μου μεθόδους. Τι? Έτσι κι αλλιώς μαμά φώναξε. Ρε μαμά! Ρε μαμούλα! Με μια κουταλίτσα δεν θα πάθουν και τίποτα, ε. Τη σούπας. Πάω. Ρε Λουκά, χαμήλωσε το. Είδα και έπαθα να βάλω τον Νικόλα για ύπνο. Δεν έκανες και πολύ καλή δουλειά. Παιδάκι μου, τι θέλεις εδώ πέρα? Πήγαινε στο κρεβάτι σου. Δεν ιστάζω. Νικόλα, πήγαινε τώρα στο κρεβάτι σου και μείνε εκεί πέρα, έστω και ξύπνιος. Ο Λουκάς γιατί είναι εδώ? Είναι πιο μεγάλος. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Εγώ ποτέ δεν θα είμαι πιο μεγάλος. Ρε Νικόλα μου, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, αγόρι μου, αυτό. Πότε θα έρθει η μαμά να με βάλει εκείνη για ύπνο? Η μαμά δουλεύει. Δεν πειράζει, θα την περιμένω.
Νικόλα, πήγαινε, σε παρακαλώ, πάνω τώρα! Νικάρα, ψήνεσαι να παίξουμε κρυφτό! Ναι! Ωραία! Πήγαινε πάνω και κρύψου, μετράω μέχρι το 100 και έρχομαι! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100! Κρύφτηκες! Ωραία! Κάτσε εκεί μέχρι να έρθω να σε βρω, μην κουνηθείς! Τι έχουμε πάλι? Μπριάν. Αμάρε μαμά, επειδή εσύ θέλεις να κάνεις δίαιτα πρέπει και εμείς να τρώμε βλακίες. Να μου κάνεις τη χάρη, μια χαρά φαΐ είναι το Μπριάμ. Υγιεινό και θρεπτικό. Τρώτε χωρίς πολλές κουβέντες. Καλά ρε μαμά, επίτηδες το κάνεις, αφού ξέρεις ότι εμένα δεν μου αρέσει το κολοκύθι. Από τις πιπεριές καλύτερο είναι. Αλλάζεις. Φέρε. Πάρε κολοκύθι. Δώσε πιπεριά. Θέλω κατά. Πώς το βλέπεις? Θέλει κάτι ακόμα. Φτάνει. Διάλεξε, πατάτες ή μελιτζάνες? Πατάτες. Μπορούμε να φάμε τώρα? Κάτι γίνεται. Δηλαδή εσύ θα παίρνεις τις πατάτες και τα κολοκύθια και ο Λουκάς τα υπόλοιπα? Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα. Κανένα. Εγώ τις κοφρέτες. Ρε Κώστα, πες και εσύ τίποτα. Λουκά. Ναι. Ρε Λουκά! Ναι! Ναι, έλα πάνω! Τι συμβαίνει ρε μπαμπά? Με δουλεύεις παιδί μου, δεν έχεις μάθημα τώρα! Ωχ, μάθημα! Έχω μάθημα, πάω να βάλω κάτι πάνω μου! Έλα εδώ παιδάκι μου, τιμένο είσαι! Την τσάντα μου πάω να πάρω! Εδώ είναι η τσάντα σου, εκεί πέρα την έχεις! Ορίστε, πάρε και τα σκουπίδια, είναι η μέρα σου σήμερα! Άντε! Πήγαινε. Τράβα και πρόσεχε, μη χαθείς τον δρόμο. Είσαι καλά? Πρόσεχε ρε Λουκά μου. Είπαμε εφηβεία ρε αγόρι μου, όχι κι έτσι. Λοιπόν, εδώ τα έχω. Σας τα έχω γράψει με κεφαλαία γράμματα. Άντε, διαβάστε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ελπίζω να πιάσει γιατί δεν αντέχω άλλη δίαιτα. Όλα νεύρα και μπρόκολα. Αν συνεχιστεί αυτό, σα το λέω. Θα πάω να δω και υιοθεσία. Αν πιάσει, θα τελειώσει η δίαιτα εδώ και τώρα. Μπήκε και λέμε στο δωμάτιο. Τι είναι αυτά, ρε μπαμπά? Πρέπει να τη τονώσουμε την αυτοπεποίθηση, να καταλάβει ότι δεν έχει ανάγκη τη δίαιτα. Και θα το καταλάβει με αυτές εδώ τις βλακίες. Αυτές αρέσουν στις γυναίκες. Γεια σας. Αγάπη μου, ήσουνα στο κομμωτήριο. Κωστάκι, πλάκα μου κάνεις τώρα, άσε με και με πτώμα. Στο γραφείο ήμουνα. Το πώς εξηγείτε? Το μαλλί σου είναι φρεσκοχτενισμένο. Ναι και... γυαλιστερό. Τι? Θέλει να πει το παιδί ότι μπήκε στο δωμάτιο και έλαμψε. Από τότε που αδυνάτησε σκίζεις μαμά. Εννοώ, είσαι υπέροχη, απλά υπέροχη. Κωστάκι, αγάπη μου, εσύ έγραψες αυτούς τους υπέροχους, απλά υπέροχους διαλόγους. Τι λες, βρε, τα παιδιά μάτια έχουν και βλέπουν. Κι εγώ επίσης. Τι είναι αυτά τα χαρτιά, βρε? Ο παπάς το σκέφτηκε πρώτος, για να μην κάνουμε άλλη δίαιτα. Καλό το κόλπο, Κωστάκι μου, αλλά έτσι κι αλλιώς τέρμα η δίαιτα. Σήμερα θα φάμε τον αγλέωρα. Έφτασα περίπου στο βάρος που ήθελα, οπότε παραγγείλτε ό,τι θέλετε και γλυκό για το τέλος, παρακαλώ. Παρακαλώ, μπάνιο. Τι έπαθε ξαφνικά? Μην το ψάχνεις. Τα ίδια είναι. Απλά εγώ ρύθμισα τη ζυγαριά στα 60 κιλά. Μπράβο, ρε Λουκά, είσαι ο θεός μου. Μαμά! Μαμά, είναι λίγο, δεν σου πω!